Τις αμέσως επόμενες ημέρες αναμένεται να επανεκκινήσει το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των Υπουργείων Ενέργειας των δύο χωρών, σε συνέχεια των αποφάσεων που ελήφθησαν κατά την πρόσφατη συνάντηση στην Αθήνα μεταξύ Κυριάκου Μητσοτάκη και Νίκου Χριστοδουλίδη, υπεγράφει το πλαίσιο κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών. Όπως αναφέρεται στο κείμενο, η ηλεκτρική διασύνδεση θα συμβάλλει στην άρση της ενεργειακής απομόνωσης της Κύπρου, διασυνδέοντας το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της Μεγαλονήσου με τα αντίστοιχα διευρωπαϊκά συστήματα. Χαρακτηρίζεται έργο στρατηγικής σημασίας για την Κύπρο, την Ελλάδα αλλά και όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς όχι μόνο διευκολύνει την ενεργειακή μετάβαση της Λευκωσίας, αλλά παράλληλα προωθεί το στόχο της Αθήνας να καταστεί διάδρομος μεταφοράς καθαρής ενέργειας προς την υπόλοιπη Ευρώπη. Το Σάββατο, σε συνέντευξή του, ο Νίκος Χριστοδουλίδης δήλωσε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία βρίσκεται σε προχωρημένες διαβουλεύσεις για σύσταση κοινής εταιρείας Κύπρου-Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, η οποία θα συμμετάσχει στο μετοχικό κεφάλαιο για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης.